αδερφός μου και ο μπαμπάς μου. Κουρεύονται πάντα σε ένα μπαρμπέρι. Όχι κομμωτήρι, μπαρμπέρι, που μου διορθώνει πάντα ο μπαμπάς. Η μαμά δεν είναι καθόλου χαρούμενη όταν πηγαίνουν εκεί. «Υπάρχει ένας μύθος», μου είπε. Αυτό δεν ήταν μπαρμπέρι. Ήταν χώρος για παράνομο τζόγο. Έτσι μου είπε. «Ο τζόγος είναι κακό πράγμα. Κλείνει σπίτια». «Έρε, μαμά», της απάντησα. «Και τα μαλλιά μου κλείνουν τα μάτια, αλλά θες να τα μακρύνω». Καλησπέρα. Εκεί, λέει, ήταν το στέκι του ίσκου, ενός πολύ πολύ τρομακτικού μαφιόζου. Το δεξί χέρι του Teddy Bear, του μεγάλου αρχηγού, είχαν και στρατό, λίγους και καλού. Ο Νίκος ο Διεκπαιρεωτής, ο Σπύρος ο Τσιλιαδόρος, ο Κλέον ο Σουηδός και ο Αποστόλης ο Μοϊκανός. Στον Μπαρμπέρικο δούλευαν δύο γυναίκες, η Δεσποινίδα Λιδία Τσουκλίδα, ιδιοκτήτρια του Μπαρμπέρικου, και η Δεσποινίδα Ελένη Ζηλέτ. Είχαν και ένα γίγαντα, Σπύρος ο Φιδωλός. Στην πόλη μας στο Αίγιο ζούσε τότε ένας πολύ φιλόδοξος αστυνομικός, ο Νίκος ο Αδέκαστος. Το είχε καημό να φέρει την τάξη στην πόλη μας. Αν με ρωτούσατε πάντως, θα σας έλεγα ότι ήταν απλά τσιμπημένος από τσουκνίδα. Είναι το και καλά μπαρμπέρικο. Τι έχουμε σήμερα, πω κύριε Μπαρμπούτη. Δεν σας κατάλαβα, κούρεμα και ξύρισμα έχουμε εδώ. Ναι, καλά, άνοιξε μου να μπω. Έχω πληροφορίες ότι παίζονται παράνομα παιχνίδια στο χώρο. Ισχύει. Ο επόμενος.
τη σειρά σας ή θα κλείσουμε ραντεβού. Για ποιο λόγο? Μπαρμπέρικο είναι εδώ. Τι γίνεται ρε παιδάκι μου, πού είναι ο Τζο? Πού είναι τα χαρτιά? Αυτός ο σουπιάς με παραμύθιας, το στύψ. Το φάγαμε που το φάγαμε το πακέτο. Δεν πίνω ένα κρασάκι. Θα ρίξω και ένα ξυρισματάκι.